Ο ρωσικός στρατός φυροκοπά την Ουκρανική επικράτεια. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στη μεγαλύτερη επίθεση των τελευταίων 4 μηνών. Οι Ρώσοι εξαπολύουν πυραυλικά χτυπήματα στο Κίεβο. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώνονται στα καταφύγια. Ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει ενεργειακές υποδομές στη Χερσόνα και τη Ζαπορίζια. Ο ρωσικός στρατός χτυπάει και την Οδυσσό. Ως συνέπεια, είναι να υπάρξουν μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, καθώς η μισή Ουκρανική επικράτεια είναι βυθισμένη στο σκότος. Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν και το Μικολάιβ. Στόχος του εχθρού ήταν η ενεργειακή μας υποδομή σε όλη την Ουκρανία. Δυστυχώς, ορισμένες εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές από απευθείας χτυπήματα και πτώση συντριμιών. Στο Μικολάιβ, επίθεση με ντρόουν σκότωσε 2 άτομα και τραυμάτισε άλλους 6, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Οι πολωνικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως απογείωσαν εσπευσμένα μαχητικά για να υπερασπιστούν τον εναέριο τους χώρο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για πρώτη φορά παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στο μέτωπο στην Ανατολική Ουκρανία είναι πάρα πολύ δύσκολη και πως οι ρωσικές δυνάμεις προελάβουν συνεχώς και καταγράφουν πρόοδο. Μέχρι τώρα, ο πρόεδρος Ουκρανίας εμφανιζόταν σίγουρος για την νίκη της χώρας του και μάλιστα ζητούσε άδεια για να κάνει χτυπήματα μεγάλου βεληνικού στη Μόσχα. Όλα αυτά την ώρα που ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς είπε στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της. Να σχόλια η σιτουάτια дійсно складна і є повільне, але тим не менш пресинг і просування. Όλα αυτά, ενώ πριν λίγες μέρες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει αποκλιμάκωση.